κάθε πόσο πρέπει να θυμιατίζουμε το σπίτι μας, το χρόνο. Α, το χρόνο. 4 φορές το χρόνο. Τις γιορτές ή κάποιες καθημερινές μέρες. Μάλιστα. Καταρχάς να δούμε τι θα πει θυμιατίζω. Θυμιατίζω θα πει προσφέρω μίαν θυσία. Όχι μόνο γιατί υπήρχε το θυσιαστήριο των θυμιαμάτων, το οποίο ευρίσκεται μέσα εις τον ναό του Σολομώντος, ενώ το θυσιαστήριο των ολοκαυτωμάτων των ζώων ήταν έξω από τον ναό. Εκεί 10 καθημερινά προσέφεραν και το πρωί και το απόγευμα την θυσία των θυμιαμάτων, κάρβουνα και έριχναν θυμιάματα. Είναι λοιπόν θυσία το θυμίαμα. Συνήθως μαζί με τη θυσία προσφέρεται και η προσευχή. Μαζί. Για να γίνει ακουστή η προσευχή μας, θυμιάζουμε ή προσφέρουμε μία θυσία. Αν ανάψουμε το κανδύλι μας είναι μία θυσία. Αν ανάψουμε ένα κεράκι είναι μία θυσία. Τι λέει ο ψαλμοδός? Κατευθυνθεί το η προσευχή μου ως θυμίαμα ενώπιόν σου. Δεν λέγει πως ανεβαίνει ο καπνός του θυμιάματος, κατά τον ίδιο τρόπο να ανεβεί και η δική μου η προσευχή σε σένα. Πρέπει να προσευχόμεθα πάντοτε με μία έστω μικρή θυσία. Άλλο θυσία, άλλο προσευχή. Αλλά η θυσία ανοίγει το δρόμο για μια καλή προσευχή, αν θέλετε ακόμη μια ευπρόσδεκτη προσευχή. Έτσι, όταν σταθούμε το πρωί στην προσευχή μας και το βράδυ, αν έχουμε δυνατότητα, να ανάψουμε ένα καρβουνάκι και να βάλουμε ένα λιβανάκι, είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Τι να σας πω, εκτός από το θέμα της θυσίας που σας ανέφερα, έχουμε και τούτο. Έχουμε μια δημιουργία ψυχολογικού κλίματος. Όταν βρεθούμε μπροστά στο εικονοστάσιο μας, ανάψουμε το κεράκι μας ή το κανδύλι μας ή και τα δυο, αναλόγως, και ανάψουμε και το λιβανάκι μας να θυμιάσουμε, αυτό δημιουργεί ένα κλίμα στην ψυχή και ο άνθρωπος αισθάνεται ότι είναι τώρα στο χώρο του Θεού και προσεύχεται. Εγώ θα σας το συνιστώ, αγόρια κορίτσια, μικροί μεγάλοι, να προσεύχεστε με τον τρόπο αυτόν. Και τώρα τι μου ήρθε στο μυαλό, τι θυμήθηκα. Μου φαίνεται πως σας το έχω ξαναπεί, δεν θυμάμαι. Ήμουνα πολύ πολύ μικρός. Δευτέρα, Τρίτη, Δευτέρα, κάπου εκεί δημοτικού. Μόλις είχα αρχίσει να διαβάζω και μου έλεγε η μητέρα μου να διαβάσω την παράκληση ή το απόδειπνο, αναλόγως. Ήτανε δε νωρίς το απόγευμα. Με έβαζε μέσα σε ένα δωμάτιο που είχαμε εκεί και τις εικόνες. Μου άναβε ένα κεράκι. Είχα τη σύνοψη, την ίδια σύνοψη την έχω ακόμη για ενθύμιο. Και εγώ βέβαια έλεγα ή το απόδειπνο, και στο απόδειπνο είναι εκεί που τελειώνει ο ψαλμός, «Συ δε Κύριε μη χρονίσεις». Θα πει «Μην αργήσεις, Κύριε μην αργήσεις». Επειδή όμως άκουγα μικρός εκείνη τη βρισιά, να μην χρονίσεις. Πω πω, λέω στο Θεό, λένε να μην χρονίσει. Και όταν πήγαινα σε εκείνο το σημείο, προσέξτε, το πηδούσα. Δεν το έλεγα. Με το κεράκι μου δε, με το κεράκι μου εκείνο που άναβα, και πω να σας πω πως τα φτιάχνει η μητέρα μου εκείνα τα χέρια, δεν λέω περισσότερο. Κάποια στιγμή, επειδή οι ακολουθίες αυτές είναι λίγο μακρές, για ένα παιδί είναι λίγο μακρές αυτές οι ακολουθίες. Θυμάμαι η ακολουθία θυσίας μεταλήψεως μου φαινόταν, πω πω, βουνό μου φαινόταν. Αλλά είμαστε πολύ μικροί. Δεν σας είπα, πρώτη, δευτέρα, δημοτικού. Και έπαιρνα το κερί κάποια στιγμή και έπαιζα, στάζοντάς το επάνω στη σύνοψη. Βέβαια, να σας δείξω εκείνη τη σύνοψη, θα δείτε ότι είναι γεμάτη από κεριά. Αλλά έβαζε το κεράκι και ένα λιβανάκι, όλα αυτά, τι ωραία. Δημιουργούν κλίμα, ατμόσφαιρα. Μπορούμε λοιπόν να προσευχόμεθα έτσι.
Και ξαναλέγω ότι είναι θυσία, είναι ευπρόσδεκτη αυτή η θυσία στο Θεό. Θέλετε να ζητήσετε κάτι? Τι θέλετε να ζητήσετε? Μια επιτυχία σας? Βάλτε θυμίαμα, ανάψτε ένα κεράκι. Πολλές φορές εσείς που τηλεφωνάτε, να σας το πω και αυτό, που τηλεφωνάτε και μας λέτε, ξέρω εγώ, μια μάνα, η κόρη μου είναι στο μαιευτήριο, θα γεννήσει, και ξέρετε πρόκειται περί μιας δυσκόλου περιπτώσεως, εγώ ή στο προσωπικό μου προσκυνητάρι θα πάω στην εκκλησία και θα ανάψω ένα κεράκι, γιατί είναι θυσία, για να ζητήσουμε εκείνο το οποίο εσείς μας είπατε να ζητήσουμε. Κάνετε το λοιπόν, είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό, πάρα πολύ. Αυτά για αυτήν την απορία.